πήγαιναν καλά, ξαφνικά εμφανίστηκε ο κορονοϊός και το πράγμα στράβωσε. Αυτό λέει η κυβέρνηση από το πρωί ως το βράδυ. Από κοντά όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλο αυτό το δίνει σε παραλλαγή, λέγοντας πως εκτός από τον κορονοϊό φταίει και η κυβέρνηση. Συμπέρασμα. Και για τους δυο όλα πήγαιναν καλά. Για την κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη του 20 και για το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19. Τώρα, το πόσο καλά πήγαιναν όλα, έννοια σας. Το ξέρουν οι λαϊκές οικογένειες και το ζουν εδώ και χρόνια. Φροντίσατε, βλέπετε, όλοι σας τα τελευταία χρόνια ως κυβερνήτες να χάσουν τη μισή τους αγοραστική δύναμη είτε με το τσεκούρι στα μεροκάματα και τους μισθούς, είτε με τα χαράτσια των φόρων. Γιατί όμως τα φορτώνετε όλα στον κορονοϊό? Μα γιατί θέλετε να κρύψετε τη βασική αιτία της κρίσης? Τα δισεκατομμύρια κεφάλαια που δεν βρίσκουν διέξοδο κερδοφόρα, για να μην δει ο λαός ότι και αυτή η κρίση, όπως και η προηγούμενη, είναι κρίση καπιταλιστική. Και άρα να μπορέσετε έτσι ευκολότερα με αυτά σας τα υποκριτικά όλοι μαζί να του φορτώσετε τα βάρη και αυτήνης της κρίσης. Και ενώ η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το ξεκίνησε ήδη στα γεμάτα αυτό το έργο το αντιλαϊκό, ο ΣΥΡΙΖΑ την κατηγορεί για απουσία σχεδίου και έλλειψη, λέει, ενσυναίσθησης. Σαν να έχασε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον ταξικό της προσανατολισμό και δεν ξέρει καημένη, δεν συναισθάνεται πια τι κάνει. Μιλάμε για φοβερή αντιπολίτευση, σκληρή και ουσιαστική. Ο προϋπολογισμός όμως που συζητάμε έχει και μια πεντακάθαρη ταξική σφραγίδα υπέρ του κεφαλαίου και μια ενσυναίσθηση ταξική μέχρι τα μπούνια. 3,5 δις παραπάνω έσοδα από φόρους. Δεν αυξάνουμε, λέει, τους φόρους, λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν τους αυξάνετε, πόσο θα πηγαίνουν αυτοί? Τα 2,5 δισεκατομμύρια από αυτούς τους φόρους, τους έμεσους, τους πληρώνουν οι πολλοί κάθε μέρα. Αν και μέσα στην πανδημία, 572 εκατομμύρια λιγότερα για τη δημόσια υγεία. Φανταστείτε δηλαδή και να μην ήμασταν σε πανδημία. Όσο για την παιδεία, κάθε χρόνο και λιγότερα. 30 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για του χρόνου από όσα δόθηκαν φέτος. Από το 2000 μέχρι σήμερα, από το 2009 μέχρι σήμερα, είμαστε στα μείον 2 δισεκατομμύρια. Ποιος καλύπτει αυτή τη μείωση? Ποιος άλλος? Οι λαϊκές οικογένειες που ξεπαραδιάζονται από τις ελλείψεις της κρατικής εκπαίδευσης. Μήνες όμως τώρα, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται. Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μήνα του δεύτερου κλεισίματος των σχολείων και η τηλεκπαίδευση, αν και λιγότερο, συνεχίζει ωστόσο να έχει προβλήματα. Για να μην κρασάρει βέβαια το σύστημα, ξαναφέρατε και τη διπλοβάρδια, αν τύχει μια οικογένεια να έχει παιδιά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Ενώ δεν είναι λίγα τα σπίτια τα οποία εκτός από τηλεκπαίδευση έχουν μετατραπεί και σε χώρους εντατικής τηλεργασίας των γονιών. Αλλά για σταθείτε, σε αυτή την τηλεκπαίδευση συμμετέχουν μήπως όλα τα παιδιά? Όχι βέβαια. Χιλιάδες είναι τα παιδιά και με τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου που δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε την υποστήριξη για αυτήν. Γιατί πολύ απλά το κράτος δεν τους τα εξασφάλισε. Γνωστές είναι οι εικόνες, τις είδατε όλοι, με μαθητές να κάνουν μάθημα στο πεζούλι της εξώπορτάς τους ή στο καφενείο του χωριού για να πιάνουν σήμα από δανεικό Wi-Fi. Όσο για τα τάμπλετ που λέει ότι έστειλε στα σχολεία το Υπουργείο μέσω χορηγιών, δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο πραγματικά για να καλύψουν τις ανάγκες. Όμως, από όλο αυτό βγήκε μια αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, ότι καμιά τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ζωντανό μάθημα, ότι καμιά ψηφιακή τάξη δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει αυτόν τον πλούτο, το γνωστικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό που δίνει η πραγματική σχολική τάξη. Αλήθεια όμως, αυτό το δεύτερο κλείσιμο των σχολείων ήταν μοιραίο και αναπόφευκτο να συμβεί?
Εξαντλήσατε άραγε όλες τις ενέργειες πια που μπορούσατε και έπρεπε να κάνετε για να μην γίνει αυτό το κλείσιμο. Όχι. Και πάλι όχι. Κανένα απολύτως επιπλέον μέτρο δεν πήρατε για την ασφαλή κανονική λειτουργία των σχολείων. Και μάλιστα, όταν οι μαθητές κινητοποιούνταν ζητώντας μέτρα, εσείς τους υποδεχόσασταν με χημικά και προσαγωγές. Μπορεί βέβαια κάποιος εδώ να πει, για σταθείτε, εδώ έχουμε γενική καραντίνα. Έκλεισαν τα πάντα, τα σχολεία θα μέναν ανοιχτά. Θυμίζουμε ότι τα γυμνάσια και τα λύκεια έκλεισαν μια εβδομάδα πριν το γενικό lockdown. Παρά τα όσα έλεγε η κυβέρνηση ότι θα ήταν τάχα τα τελευταία που θα έκλειναν. Θέλετε να δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό? Βεβαίως. Δεν έκλεισαν παντού τα σχολεία στις χώρες που περνούν το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ενώ και στη χώρα μας, μην ξεχνάμε, τα σχολεία της ειδικής αγωγής παραμένουν ανοιχτά ακόμα και σήμερα. Χωρίς όμως ούτε σε αυτά να έχουν ληφθεί τα επιπλέον μέτρα προστασίας που αυτά τα σχολεία κι αν τα έχουν ανάγκη. Προχτές όμως βάλατε πραγματικά και το κερασάκι στην τούρτα. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να γίνονται κανονικότατα τα μαθήματα, έστειλε μια εγκύκλιο για τη βαθμολογία, λέει, του πρώτου τετραμήνου. Θα ήταν αστείο πραγματικά αν δεν ήταν αντιπαιδαγωγικό. Ακούστε μια φορά και τους εκπαιδευτικούς, για το καλό των παιδιών είναι. Αν πάμε δε και στα πανεπιστήμια, που στην ουσία δεν άνοιξαν ποτέ, εκεί είναι που δεν κάνατε και δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Ή μάλλον κάνετε. Δίνετε λεφτά μπόλικα, αλλά μόνο για να ενταθεί η καταστολή μέσα σε αυτά. Αυτή είναι η προτεραιότητά σας και όχι τα μαθήματα. 30 εκατομμύρια δίνεται για υποδομές, λέει, ασφαλείας στα πανεπιστήμια και για μπράβους, την ώρα που διώχνετε τους φοιτητές από τις εστίες τους. Σαν την παιδεία, τα ίδια και με τον πολιτισμό. Το ποσοστό του στον προϋπολογισμό εδώ και χρόνια έχει μια εντελώς συμβολική παρουσία. 0,04% για τον πολιτισμό. Και από αυτό λέτε ότι θα χρηματοδοτήσετε και τον νέο οργανισμό του Ακροπόλ και τις οικονομικές απώλειες όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και τι θα γίνει άραγε με τους εργαζόμενους στον πολιτισμό? 100.000 είναι σύμφωνα με το Υπουργείο και οι μισοί από αυτούς δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως επίδομα. Όπως δεν είδαν και κανένα μέτρο στήριξης οι χιλιάδες μικροί επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργών με ή χωρίς ΚΑΔ. Και αλήθεια, τι θα γίνουν οι καλλιτέχνες εκείνοι, είναι η πλειοψηφία που δεν κατάφεραν μέσα στο 2020 και πώς να το καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα 25 μόλις ένσημα που απαιτούνται για το επίδομα ανεργίας? Τι θα γίνει με αυτούς? Ο δικός τους μονόδρομος, τους λέμε εμείς, δεν είναι ούτε η μυρολατρία, ούτε η αναμονή. Είναι η οργάνωση και ο ταξικός τους αγώνας μαζί με το λαό.